σήμερα είναι δύο γιορτές, τρεις γιορτές για μένα πάρα πολύ αγαπημένες. Πρώτον, γιορτάζει η Παναγία η Μητροπιώτισσα. Για μένα σε δύο μέρη την βρήκα αυτήν την Παναγιά. Ένα μέρος ήταν στην πόλη τη μεγάλη, την ξαφουστή, την Κωνσταντινούπολη, την πόλη μας. Στην πόλη λοιπόν τη μεγάλη, την ξαφουστή, την Κωνσταντινούπολη, στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Φουβουνά, που είναι που είναι στο Βουγιού Καντά, στο μεγάλο το νησί, στην Προποντίδα, όπου λειτουργήσαμε και έχουν δύο πράγματα της σημερινής ημέρας εκεί. Ένα, την Παναγία την Ιδιώτισσα που γιορτάζει και την Κάρα το κεφάλι από την Αγία Θέκλα που γιορτάζει σήμερα. Και έβλεπες να έρχονται οι Τούρκοι να προσκυνάνε την Παναγιά, τον Αγιώργη και την Αγία Θέκλα. Και μου λένε οι πατέρες που είναι εκεί, έχει μοναστήρι ελληνοορθόδοξο με γεροντάδες, με μοναχούς που κάνουν μέρα νύχτα τις ακολουθίες, αγιορείτες. Σήμερα λέει θα έχει λίγο κόσμο. Στη μνήμη λέει του Αγιώργη έρχονται, ακούστε νούμερο, 300 με 400 χιλιάδες Τούρκοι. Το νούμερο το δίνει η τουρκική αστυνομία κάθε χρόνο. Σήμερα λέω πόσοι θα είναι πάτερ. Καμιά 70 χιλιάδες και να τους βλέπεις να πάνε στην Παναγιά και να κάνουν μετάνια μέχρι κάτω, να κουμπάει κεφάλα τους κάτω στα μάρμαρα. Στο δεύτερο μέρος που βρήκα την Παναγία την Μητροπιώτισσα, άλλο αγαπημένο και λατρεμένο μέρος μου, στο νησί της Λέσβου, στη Μυτιλίνη, όπου εκεί έχει ένα υπέροχο και πανέμορφο μοναστήρι, με δύο μοναχές, αγιασμένες ψυχές μέσα από τον πόνο τους και από τη μετάνοιά τους και από την προσευχή τους και την άσκησή τους και είχαν και μία γερόντισσα ξένια η οποία θα γίνει κάποια στιγμή στο αγιολόγιο, θα εγγραφεί στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Εμείς ήδη έχουμε Άγιο Λειψανότης. Σήμερα όμως γιορτάζει και ο Άγιος Σιλουανός, που τον έχουμε εμείς εκεί στην Τέρμα, στη γωνία, μαζί με το πνευματικό παίρνι του, τον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος Σιλουανός είναι μια θρηλυκή μορφή του Αγίου Όρους στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που είναι 900 τόσο, και ενώνεται με κάτι πάλι λατρεμένο και αγαπημένο δικό μου και πολλών, που έχει να κάνει σχέση με την Λέσβο, που λέγαμε προηγουμένως. Ο Παπαφώτης γνώρισε πολλές φορές τον Άγιο Σιλουανό και μίλησε μαζί του. Και λέει ο Παπαφώτης, γράφει και λέει κάπου, ότι ήταν πολύ, λέει, φωτεινή η μορφή του. Είχα πάει, λέει, μία μέρα να προσκυνήσω στο μοναστήρι τους, ήταν στο Άγιον Όρος, γύρω στα 40 χρόνια ο Παπαφώτης ο Λαβριώτης, που έχουμε και το πετραχύλι του, έχουμε και τη ζώνη του που λειτουργούσε εδώ. Και το μοναστήρι ήταν αργούτσικα το μεσημέρι, είχε κλείσει η τράπεζα, αυτός είχε κάνει περπάτημα από τη Λάβρα μέχρι το Αγίου Παντελεήμονος, 10 ώρες και περπάτημα,
και πεινούσανε. Πάω, χτυπάω εκεί που είναι η τράπεζα είχε κλείσει, είχαν φάει μονηθεί, είχαν κλείσει τα πάντα. Και εκεί που κάθισα, λέει, λίγο στο πεζούλι, έρχεται ένας μοναχός, έλαμπε ολόκληρος και μου λέει καλώς τον. Του είπε και το όνομα, τον ονομάτισε, του είπε από που είναι όλα και του λέει πεινάσετε, πάμε να φας. Και είχα, λέει, μια τεράστια ευκαιρία, πολλή ώρα να συζητήσω πνευματικά θέματα μαζί του. Και τον είχε βρει και άλλες φορές. Ποια παρακαταθήκη του άφησε, ποια εντολή του είπε. Η σπουδαιότερη εντολή που του είπε ποια ήταν. Το λέει ο Παπαφώτης αυτό. Να αγαπάς πολύ τους συνανθρώπους σου. Να θυσιάζεσαι για αυτούς και να χύνεις βαρύ λόγο για μας. Πού να τα μπορέσουμε εμείς αυτά. Να χύνεις δάκρυα και αίμα για τον συνάδελφο. Να μην λυπάσαι τον κόπο, να μην λυπάσαι την προσοχή, να μην λυπάσαι να αγαπάς και να υπηρετείς τον συνάνθρωπο, και τότε θα πας στον Παράδεισο του Ιού. Ο Παπαφώτης τον τήρησε αυτό. Μες στην τρέλα του τη μεγάλη που είχε, υπηρετούσε και διακονούσε παραπάνω από 40 χρόνια την ενορία του, σπούδασε δεκάδες παιδιά με το μισθό του, κουβάλισε τρόφιμα από εδώ και από εκεί, μια φορά κουβαλούσε μια γελάδα στο τρακτέρ για να πάει να τη δώσει σε μια οικογένεια για να έχει καλαδάκι στα δύσκολα χρόνια τότε της κατοχής μου. Οι Άγιοι γίναν Άγιοι όχι από παράξενες ιστορίες που κάνανε, ούτε από μεγάλες ασκήσεις που κάνανε. Οι ασκήσεις βοήθησαν σε τι? Στην ταπείνωση και στην αγάπη. Δεν σώζεται κανένας μας, αν δεν έχει αγάπη. Και αγάπη στο Θεό, αλλά δεν φτάνει μόνη της αυτή η αγάπη. Όχι, δεν επιθέλει μόνη της αυτήν την αγάπη ο Θεός. Θέλει να αγαπάμε και τον συνάνθρωπό μας. Το ίδιο το Ιερό Βιβλίο της Αγίας Γραφής το λέει. Πώς γίνεται, λέει, να αγαπάς το Θεό, να λες ότι αγαπάς το Θεό και να μην αγαπάς τον συνάνθρωπό σου που είναι δίπλα σου. Και να ξέρετε κάτι, στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου δίπλα μας, στο πρόσωπο του κάθε ενός, είναι ζωγραφισμένος, είναι υπαρκτός, είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Και μη σας φαίνεται παράξενος και βαρύς ο λόγος. Άλλωστε, από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι το βιβλίο της γενέσεως, δεν το λέει, έκλασε τον κάθε άνθρωπο, έκανε τον κάθε άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Δεν τον έφτανε το Θεό να μας κάνει εικόνα του, όχι, να είμαστε σαν το Θεό. Τον μας έφτιαξε έτσι που να μπορούμε να μοιάσουμε και να γίνουμε θεοί κατά τη χάρη του ίδιου του Θεού. Εμείς, λέει, θεοί εστέ και παιδιά του Θεού του Υψίστου, λέει ο Χριστός. Και ενώ είμαστε τόσο σπουδαίο πράγμα που δεν υπάρχει σπουδαιότερο που μπορεί να γίνει ο άνθρωπος,
εμείς μας αφήνουμε τον εαυτό μας να κακομοιριάζει, να απελπίζεται, να δυστυχάει, να υποφέρει, να βασανίζεται. Γιατί, μωρέ, γιατί στρέφουμε τα, και βάζουμε τα πίσω μας προς τον Θεό και δεν γυρνάμε να τον δούμε, να τον προσκυνήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε και να μας αγκαλιάσει, να του χαμογελάσουμε και να μας χαμογελάσει, να του δοθούμε, ενώ ο ίδιος ήδη μας έχει δοθεί. Στην αγάπη την ανθρώπινη, τη δικιά μας και στον έρωτα, σου δίνομαι και μου δίνεσαι. Στο Θεό του δινόμαστε και ήδη κάθε φορά μας έχει ήδη δοθεί. Από τα πότε, από τα τότε που ήρθε στη γη και σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν πριν, που υπήρχαν τα τότε και υπήρξαν και υπάρχουν μέχρι τα σήμερα και μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτός ο Θεός τόσο πολύ μας αγαπάει, τόσο πολύ μας λατρεύει, τόσο πολύ είναι ερωτευμένος μαζί μας, που μας έχει δώσει τα πάντα και εμείς τα αφήνουμε και τρέχουμε, όπως λένε οι πατέρες ερμηνεύοντας την παραβολή του ασώτου, τρέχουμε να κάνουμε τι? Να γεμίσουμε τον εαυτό μας με ψεύτικες χαρές, με ψεύτικες ευτυχίες, με ψεύτικα πράγματα, με ψεύτικους θησαυρούς, που δεν χορταίνει τίποτα από τα μέσα μας. Ξέρετε γιατί στις μέρες μας χάνονται τα παιδιά μας μέσα στους δρόμους και στα μονοπάτια της ζωής, ψάχνοντας ευχαρίστηση, ψάχνοντας χαρά, ψάχνοντας ειδονή σε αυτά που είναι ελάχιστα και δεν τους δίνουμε τον Θεό, τους Αγίους, τους Αγγέλους, την Παναγιά μας. Αν δώσουμε όλα αυτά, αν ζήσουμε όλα αυτά, αν βρούμε όλα αυτά, αν πάρουμε μέσα μας, πόσο χάρηκα σήμερα που ήσασταν τόσοι να μεταλάβετε. Μη μένετε χωρίς Θεία Κοινωνία. Καμιά αμαρτία, κανένα λάθος δεν μπορεί να είναι πάνω από την αγάπη του Χριστού. Ελάτε στον χαζό, στον πανχαζό Παπαχρίστο, να σας διαβάσει την ευκούλα, να πείτε με μια λέξη το κρίμα σας και μετά, έλεγε ο κύριος Παΐσιος, μετά το πετραχύλι, αν τα πει ο άνθρωπος, γίνεται πολύ, πολύ μεγάλο αετός, αετός εκεί πάνω και πετάει και δεν υπάρχει τίποτα που να τον χαλάει και να τον ζορίζει. Η αγάπη μου, η έννοια μου είναι μαζί σας, κοντά σας. Χαίρομαι πολύ κάθε Κυριακή που έρχεστε μέχρι εδώ, γι' αυτό θέλω στο τέλος να σας κάνω όλους μια αγκαλιά, να σας πω πόσο πολύ σας αγαπάω και πόσο πολύ σας νοιάζω. Και επειδή μιλάμε για αγάπη, είπαμε προηγουμένως ο δίσκος θα μένει εκεί να μαζεύονται και να στέλνουμε ένα αυτό, σε αυτούς που πλημμύρισαν και μπορεί σήμερα κι αύριο, λέει και μεθαύριο, πάλι να πλημμυρίσουν, διότι πάλι πάνε εκεί κακά. Εγώ δεν μπαίνω να γράψω ποιος φταίει. Εσείς να σκεφτείτε ποιος μπορεί να φταίει που πλημμυρίσανε, γιατί έχουμε και εκλογές.
χαρίζετε εσείς. Τους χαρίζετε. Επειδή σας είπα μια καλημέρα, δεν θέλουμε καλημέρα από τους πολιτικούς. Θέλουμε έργα. Όχι. Σε μένα όσοι ήρθανε φέτος τα άκουσαν. Και τώρα δεν έρχεται κανένας. Μη πάτε λέει σε αυτόν με χαζός φέτος που φωνάζει. Πώς το έπαθε λέει αυτός και φωνάζει ενώ είναι ίδιος. Τους λέω καλημέρα φτάνει, έργα θέλουμε. Δεν σας βάλαμε εκεί να μας χαιρετάτε μόνο πριν τις εκλογές. Λοιπόν, έχουμε μια ευκαιρία όμως όσοι δεν θέλουν για δικούς τους ωραίους λόγους και λογισμούς να δίνουν λεφτά, εμείς στο σούπερ μάρκετ, συγγνώμη που το λέω το όνομα, αυτό μας βοήθησε, στο σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη έχουμε ανοίξει τη δυνατότητα να δίνετε κάτι και να κατατίθετε δωροεπιταγή που θα πάει στους Μητροπολίτες της Θεσσαλικού Κάμπου, θα τις πάω προσωπικά να τις αφήσω εκεί για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν ό,τι έχουν ανάγκες από τα σούπερ μάρκετ. Σκλαβενίτης, θα λέτε για το Σωματείο Γέροντας Παΐσιος και ό,τι καταθέσετε θα γίνεται επιταγή. Και θα πηγαίνει όχι σε χρήμα, σε χαρτάκι. Δόξα τω Θεώ, έχω και εγώ το κεφάλι μου ήσυχο και δεν με νοιάζει τίποτα. Για εξοπλισμό τώρα. Αυτά τα Σάββατα είναι λίγο μπερδεμένα γιατί έχουν και μυστήρια. Τι να πω, μας αγαπάνε και έρχονται και βαφτίζονται εδώ και έρχονται και παντρεύονται εδώ. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Το χωριό που είναι όμορφο φταίει. Εντάξει. Για να εξηγώ, να μην φωνάζετε μένα μετά. Και Κυριακές μετά τη λειτουργία θα μένετε όσοι θέλετε να με δείτε. Λίγο σύντομη γιατί βλέπω ότι είναι πολύ. Και θέλω να πω ότι την άλλη, ότι έχουμε την Αγία Κιλίνα στο Ζακυβέρι, που θα τη γιορτάσουμε Τρίτη βράδυ και Τετάρτη πρωί. Είναι η Αγία μας εδώ το τόπο μας. Την άλλη Κυριακή θα ξαναλειτουργήσουμε εδώ, να με συγχωρεί το άλλο χωριό που θα είμαστε εδώ. Έχω ένα μνημόσυνο που είναι της καρδιάς μου πράγμα. Το κορίτσι αυτό που θα κάνουμε μνημόσυνο έχει δώσει 10 ηχογραφίες εδώ, τις πλήρωσε και έχει δώσει πράγματα για το γραφείο μας και για το σπιτάκι του ναού και σε φτωχούς και σε πεινασμένους πάρα πολλά. Την αγαπήσαμε και τώρα θέλουμε να τις ξεπληρώσουμε. Εγώ ζήτησα από την οικογένεια να γίνει το μνημόσυνο εδώ και να το προσφέρουμε εμείς η παρέα μας, το χωριό μας, όλο το μνημόσυνο.